Καλημέρα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα υπέροχη μέρα στο Παρίσι. Λοιπόν, για το Σάββατο είχα αφήσει κενό το πρωί και είχα γράψει ουσιαστικά ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι χάσαμε από τις προηγούμενες ημέρες. Τα έχουμε δει όλα βέβαια και σκεφτόμασταν μήπως πηγαίναμε στις Βερσαλίες, αλλά δεν βρίσκουμε εισιτήρια. Εγώ σκέφτομαι μήπως περπατήσουμε λίγο στην πόλη και πάμε για όλα στο Pont Alexander 3. Είναι και η iconic σκηνή της Blair που περπατάει με τις τσάντες στα χέρια. Να πάμε σε ένα όμορφο καφέ για brunch, ένα όμορφο εστιατόριο για μεσημεριανό. Γιατί μετά το βράδυ έχουμε να πάμε στην όπερα, θα δούμε την Ζιζέλ, είναι μπαλέτο. Είναι το μεταξύ 3 ώρες το έργο, δεν ξέρω εάν θα αντέξω προσωπικά, γιατί okay, ωραίο το μπαλέτο, έχω ξαναπάει. Έχω χορέψει μάλιστα και στη λυρική σκηνή στον Καριοθράφστη όταν ήμουν γύρω στα 10. Τρομερή εμπειρία. Λοιπόν, από τη σήματα έχουμε όλες αυτές τις επιλογές. Το βράδυ σίγουρα θα φορέσω το ντύσιμο νούμερο 5 και τώρα για το πρωί σκέφτομαι να φορέσω ή το ντύσιμο νούμερο 7 ή και το ντύσιμο νούμερο 1 ή νούμερο 3. Μάλλον το νούμερο 3 και θα αφήσω το νούμερο 7 για αύριο. Αυτό θα κάνουμε. Πάμε να αλλάξουμε. Πώς ήταν η Disney? Μαγευτική. Πώς δεν εξηγείς την νιώθη ψυχή σου όταν μπαίνεις μέσα? Πώς και συγκινούμαι που το σκέφτομαι. Εμένα προσωπικά δεν θα μ' άρεσε, γι' αυτό και δεν ήρθα, το ήξερα. Σήμερα σκεφτόμουν πως πηγαίναμε και περπατούσαμε λίγο. Να μην δούμε και το Σεζάν. Το βλέπω. Α, τέλειο μου το κάνεις. Ποιο Σεζάν? Πάλι μέσα όμως θα είμαστε. Αυτό λέω, θέλω να είμαστε λίγο έξω. Χθες σου λέω, χθες ένιωσα Παρίσι, φουλ. Δηλαδή θα σ' αρέσει πάρα πολύ να περπατήσεις λίγο. Εντάξει, να τρέχουμε, να προλάβουμε να δούμε τον πίνακα, το ένα άλλο συνέχεια. Εντάξει, σήμερα. Και είμαι πανέτοιμη. Λοιπόν, αυτό το τοπάκι το είχα φορέσει και την πρώτη μέρα, την Πέμπτη, αλλά επειδή έβρεχε, έπρεπε να φορέσω από πάνω ένα πουλοβεράκι. Είναι σαν να με το φόρεσα ποτέ. Δεν έβγαλα καθόλου το πουλόβερ μου. Οπότε το φοράμε σήμερα και επίσης το είχα συνδυάσει με ένα άλλο κολιέ και με μια διαφορετική φούστα. Σήμερα, ελάτε βασικά να σας δείξω στο μπάνιο τι φοράω. Να το καλύτερο και στο μπάνιο το ντύσιμό μου. Λοιπόν, φοράω αυτό το τοπάκι με μια rose satin φούστα. Τα σκουλαρίκια μαργαριταράκια είναι από το Shein και το κολλιέ μου είναι από το Macy's, είναι ένα πολυκατάστημα στην Αμερική. Πάμε προς τα κάτω. Θέλω να φορήσω από πάνω και μία πλεκτή ζακέτα και θα κρατάω κλασικά την καφέ τσάντα, ταιριάζει απόλυτα και με το σημερινό ντύσιμο. Να, αυτή εδώ. Φορέσουμε και λίγο από το άρωμα της Αμέλειας. Ελάτε να σας δείξω εδώ το γαλλικό πρωινό, τα κρουασάν πάνω σοκολά. Το είπα σωστά, Ελένη? Προσπαθώ. Λοιπόν, έχουμε δύο κρουασάν. Να τα πει η Ελένη στα γαλλικά. Θα μάθεις εσύ, ναι, που ξέρεις τα γαλλικά. Αυτό είναι πάνω σοκολά, αυτό είναι κρουασάν. Εδώ στο Παρίσι τι θέλω για πρωινό? Ωραίο. Γάλα και ψάνετα με λίγο κρουασάν. Ωραία είναι. Αμέλεια, στα ίδια χρώματα σήμερα, rose. Η αψίδα του θριάμβου και περπατάμε πάλι προς το ίδιο μετρό. Έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Άλλη πόζο. Μαμά, και εδώ είναι ωραία να σε βγάλει φωτογραφία. Κοίτα, κοίτα. Μαμά, έτσι εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πόζο ρε, τέλεια, χαμόγελο. Βλέπετε εκεί τα χρυσά αγάλματα, εκεί πηγαίνουμε. Πού πήγανε η Αμέλα με τη μητέρα μου, 10 μέτρα πιο μπροστά μου, κλασικά. Πανέμορφο και τα λουλούδια, το πράσινο. Να το, και ακριβώς εκεί από πίσω είναι ο πίσω του Άιφελ. Ίσως ρωτήσω κάποια κοπελίτσα να με βγάλει μια φωτογραφία. Αν βρω κάποιον, γιατί δεν μπορώ να το χάσω. Και από εδώ είναι το ποτάμι. Έχω στήσει εδώ το κινητό μου και βγάζω βίντεο φωτογραφίες με αυτή τη θέα. Τώρα αφού διασχίσαμε αυτή την πανέμορφη γέφυρα, θα περπατήσουμε στο ποτάμι προς τον πύργο του Άιφελ. Πώς θα φύγω αύριο, δεν φεύγω. Νάτι, αυτή τη γέφυρα διασχίσαμε και τώρα θα περπατήσουμε όλο ευθεία. Ο πύργος του Άιφελ είναι εκεί. Καλά, όχι, εκεί είναι ο πύργος του Άιφελ. Τι έβλεπα εγώ εκεί πέρα, ούτε καν, καλά. Τα γυαλιά μου εγώ δεν τα έφερα στη Γαλλία, ίσως τα έπρεπε.
Κοιτάξτε τι όμορφα, κάθονται όλοι οι Γάλλοι σε τραπεζάκια τα οποία κοιτάνε πάντα προς τα έξω για να έχουν θέα είτε το ποτάμι είτε το δρόμο με τον κόσμο που περνάει και κάθονται και πίνουν τον καφέ τους, τρώνε το παγωτό τους. Επίσης υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες. Ο κόσμος κάθεται και τρώει πικνίκ. Να, εδώ πίσω μου έχει ένα ζευγάρι, μπροστά μου βλέπω μία παρέα φίλων. Μας είπε η Έλια ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στάντς που φτιάχνουν κρέπες και ότι οι κρέπες τους είναι εξαιρετικές και ότι είναι καλύτερες να τις τρως με βούτυρο και ζάχαρη, δηλαδή χωρίς νουτέλα. Αλλά αυτό θα βάλει και νουτέλα. Πάμε τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ για να πάρουμε μερικά πράγματα. Για να δούμε πώς είναι από μέσα. Λοιπόν, βλέπω σούσι, εκλέρ, φρούτα και αυτά τα κέικ φαίνονται πεντανόστιμα. Αχ, ένα chocolate cake. Έχει και μπισκότα, γάλα με γεύση λεμόνι. Έχει και με blueberry και με διάφορες περίεργες γεύσεις και όλα τους τα φρούτα. Κάτι που μου έκανε εντύπωση στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, γιατί πήγα σε αυτό και σε ένα ακόμα, είναι ότι έχουν όλα τα κρασιά μπροστά και είναι υπερβολικά πολλά κρασιά. Μα γιατί έχουν τα pancakes μαζί με όλα τα θαλασσινά. Μήπως δεν είναι pancakes. Πίτσα, πάστα, να και τα cornflakes τους. Τα μπισκότα τους ιδιαίτερα, δεν τα έχουμε νομίζω αυτά στην Ελλάδα. Και φυσικά έχουν και φούρνο μέσα στο σούπερ μάρκετ. Κρουασάν, ντόνατς, μπισκότα. Και είναι γεμάτο από μπριός και πολλά ψωμιά συσκευασμένα. Α, και εδώ έχουν στα ψυγεία έτοιμα φαγητά, αλλά πιο ιδιαίτερα φαγητά. Να, για παράδειγμα, έχουν spring rolls. Αυτό δίπλα δεν είμαι σίγουρη τι είναι, κάτι με χοιρινό πάντως. Έχουν τηγάνι το ρύζι, dumplings, dim sum. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κάτι από τα δύο. Ασιάτικα μακαρόνια, πεντανόμαστε μου φαίνεται αυτή η πίτσα. Και αυτά τι είναι, μπλε chips, ενδιαφέρον. Και αυτά τι είναι αυτά, chips με γεύση ψητό κοτόπουλο. Και μόλις γύρισα πίσω, λοιπόν ακούστε πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Θα πάω να κάνω μπάνιο, θα ξεβαφτώ, θα ξαναβαφτώ, θα αλλάξω ρούχα, θα ξεκουραστώ και λίγο στον διάμεσο, γιατί μετά πρέπει να πάμε στην όπερα. Και το βράδυ φυσικά θέλω να κάνω και εγώ κάτι όμορφο δικό μου. Πάντως, κοιτάξτε πόσο όμορφο κρατάει το μακιγιάζ μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έφερα μαζί μου και το primer. Είναι της NYX το Plump Right Back. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μετά για foundation βάλω πάλι από την NYX το Born to Glow. Αυτό είναι το αγαπημένο μου foundation. Είμαι πανέτοιμη λοιπόν εγώ. Φοράω ένα μαύρο φόρεμα με μία λευκή ρίγα. Φοράω τα σκουλαρίκια της γιαγιάς μου. Τα συγκεκριμένα σκουλαρίκια όταν ήμουν 3-4 χρονών τα είχα δει πάνω στη γιαγιά μου να τα φοράει και της κάνω τι είναι αυτό που γυαλίζει, τι είναι αυτό που γυαλίζει. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Και από τότε η γιαγιά μου μου είχε πει: όταν γίνεις 18, όταν μεγαλώσεις, θα στα χαρίσω. Και μου τα χάρισε. Και είναι τέλεια, είναι τα αγαπημένα μου σκουλαρίκια. Κάτι ήξερα από μικρή. Λοιπόν, αυτό το φορεματάκι και θα φορέσω μία μαύρη τσάντα μαζί και λευκά τα κούνια εννοείται. Να, τη αυτή τη τσάντα η οποία είναι και αυτή της γιαγιάς μου. Τα μαλλιά μου τα έχω σε έναν χαμηλό κότσο και είμαι πανέτοιμη. Κούκλα είσαι. Μία κούκλα. Δεύτερη. Η Εμέλια φοράει ένα πανέμορφο μπλε φόρεμα. Είναι αυτό που είχα δει από το Μπέρσκα. Δεν θυμάμαι. Είναι χαίρο. Ανέβουμε στον τέταρτο όροφο. Χτυπάει καμπανάκι επειδή σιγά σιγά ξεκινάει το μπαλέτο. Το καμπανάκι εδώ μεταξύ ακόμα χτυπάει. Κοιτάξτε πως είναι η όπερα. Είναι υπέροχα, είναι πανέμορφα. Μα κοιτάξτε εδώ. Πολύ ωραίο το μπαλέτο, αλλά έχω δει άπειρα μπαλέτα στη ζωή μου και αποφάσισα να καθίσω στο δεύτερο 45 λεπτά έξω για να κάνω βόλτες στην όπερα. Πραγματικά το καλύτερο μέρος ήταν η ορχήστρα και ο μαέστρος. Ήταν καταπληκτική. Δεν ξέρω αν έχω ξαναδεί ποτέ live ορχήστρα. Στην εθνική λυρική σκηνή έχω πάει αρκετές φορές, αλλά δεν θυμάμαι να έχει ορχήστρα. Κοιτάξτε τι βλέπω. Είναι πανέμορφα. Ναι, έχω δει άπειρα μπαλέτα στη ζωή μου. Τη μουσική την ήξερα απ' έξω. Μου είπε κιόλας η Έλλη ότι έχει μία πανέμορφη αίθουσα γεμάτα από χρυσά. Θέλω να πάω να το δούμε. Να, τι βρήκα την αίθουσα. Κάνω βόλτες εδώ, δεν τα ξέρω. Ελπίζω να με αφήσουν, ναι. Εκεί πάμε να πούμε. Πέρασε κάποιος, δεν μου είπε κάτι. Οπότε εντάξει και μη είδε κιόλας. Κοιτάξτε τι βλέπω. Και είναι και όλος ο χώρος δικός μου, διότι πριν ήταν γεμάτο, μου είπε η Έλια. Wow.
Δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε που βρίσκομαι. Επίσης αυτό μου είπε πως κλείνει όταν τελειώσει το μπαλέτο. Οπότε θα το έχανα, δεν θα το βλέπα. Θα καθίσω εγώ εδώ. Δεν είχα παρατηρήσει, αλλά έχει ελληνικά γράμματα. Μόλις τελειώσαμε από την όπερα, ήταν 10 και ακόμα έχει ψιλομέρα, δηλαδή δεν έχει σκοτεινιάσει τελείως. Και έξω από την όπερα χορεύουν ταγκό. Να κοιτάξτε τους. Και κάθεται εδώ κόσμος. Γεια! Τι όμορφη που είσαι σήμερα. Μάθα μου κάτι, πες μου από κάτι. Να σου μάθω, με λένε Σιμονπέλα Μονουέλα, ένα φίλο. Έκανα και εγώ γαλλικά όταν ήμουν στην ηλικία σου. Εδώ στα σχολεία κάνω και καλλιγραφικά. Και όλα και στα μαθήματα τα γράφουμε στα καλλιγραφικά. Πες μου κάτι να πω. Je suis venu. Venu. À Paris. À Paris. Le jeudi. Πώς το πες? Jeudi. Α, ήρθα στο Παρίσι την Πέμπτη. Πώς είναι η διδάξη στα γαλλικά? Μέχρι. Το θυμάμαι τώρα που το λες. Κάνεις 3 χρόνια γαλλικά ή παραπάνω? 3 χρόνια. Στο σχολείο κάνετε όλα τα μαθήματα στα γαλλικά. Ναι. Αλλά κάνετε και λίγα αγγλικά. Ναι. Και κάνεις και ελληνικά εσύ. Ναι. Σ' αρέσει εδώ? Ναι. Αρέσει πολύ. Θα ζούσες δηλαδή όταν μεγαλώσεις, θα ήθελες να ξανάρθεις? Ναι, θα ήθελα να γίνω. Να έρθουμε μαζί. Να πάρουμε και την Εμέλεια μαζί. Να έρθουμε και οι τρεις μας. Να φέρουμε και την Αγγελίνα. Οι τέσσερις μας. Εμέλεια, το κανονίσαμε. Α, κάνει και μπαλέτο. Πάρα παρακαλώ, και είναι και ταλέντο. Κοίτα πόσο κομψή είναι. Μπράβο, πόσα χρόνια κάνεις μπαλέτο? Λίγο από 2,5 χρονών. Από 2,5? Ξεκινήσαμε μαζί και συνέχισε στο Παρίσι. Να τη όπερα Γκαρνιέ, και τώρα θα πάρουμε το μετρό για να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, τελικά χθες δεν βγήκαμε, βγήκαμε μία φίλη μου, αλλά θα πούμε σήμερα. Και είναι όλοι και με βλέπουν, αλλά ευχαριστώ πολύ. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω την ευκαιρία.